οι πληροφοριοδότες του δημοσίου συμφέροντος είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Γιατί κοιτάξτε τώρα, οι ήρωες, οι κλασικοί ήρωες βγαίνουν και κάπως μέσα από τις συνθήκες, τις ιστορικές που υπάρχουν. Φυσικά είναι όταν η Ελλάδα είναι υπό Οθωμανική κατοχή, βγαίνει ένας Κολοκοτρώνης και γίνεται ήρωας. Η Γερμανική κατοχή, βγαίνει ο Άρης Βολουχιώτης και γίνεται ήρωας. Ή έχουμε δικτατορία και ο Παναγούλης πάει να σκοτώσει τον τύρανο, κρατάει αυτή την υπέροχη στάση μετά, γίνεται ήρωας. Αλλά στις σημερινές συνθήκες που η καταναλωτική αποχάβνωση έχει απογειωθεί, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να παρατήσει όλα αυτά που έχει και να πει να βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο, να καταστρέψει την καριέρα του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, για να πει την αλήθεια. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πραγματικά κάτι το οποίο υπερβαίνει τους κανονικούς ανθρώπους. Και γιατί να μην ο Ρούντολφ να μην είναι τώρα κάπου στα Καϊμάν Άιλαντ και να παίζει γκολφ. Είπε μάλιστα, δεν ξέρω πόσο παρακολουθήσατε την ταινία από την αρχή, ότι το γκολφ είναι ιδανικό μέρος για να κάνεις τέτοιου είδους δουλειές, γιατί μπορεί να μιλάς χωρίς να σε παρακολουθούν οι άλλοι και στο κέντρο του το βρίσκει λίγο ανιαρό, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να παίζει γκολφ. Και δεν είναι μόνο ο Ρούντολφ. Έχουμε την περίπτωση των LuxLeaks, όπου αποκαλύφθηκε ότι το Λουξεμβούργο ήταν φορολογικός παράδεισος σε βάρος των άλλων χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε έναν από τους whistleblowers, τον Αλέ, ο οποίος είναι ένας κοινός υπάλληλος μιας μεγάλης διεθνούς λογιστικής εταιρείας. Και ο οποίος δεν έχει καμία επαφή, δεν έχει καμία οικονομική στήριξη, δεν έχει καταθέσεις, δεν έχει τίποτα και αποφασίζει να πει την αλήθεια και τον κυνηγάνε. Επομένως, είναι μια σημαντική περίπτωση, διότι από αυτούς, τι γίνεται τώρα, αντιμετωπίζουμε, μαθαίνουμε την αλήθεια για τα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Και από τα προβλήματα αυτά αφορούν είτε τους πολέμους και τις ξένες επεμβάσεις, είτε τις μεγάλες οικονομικές απάτες και τα γιγαντιά οικονομικά κλίματα που διεξάγονται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε φυσικά και τους πολιτικούς, θα έλεγα, αν μπορούμε να τους διαχωρίσουμε έτσι, whistleblowers που είναι ο Snowden, είναι ο Assange, είναι η στρατιώτης Manning που σάπιζε μέχρι πρόσφατα στη φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών και καταδικαστεί 35 χρόνια γιατί έδωσε ένα βίντεο στο WikiLeaks, ένα βίντεο το οποίο έδειχνε τα εγκλήματα των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και έφαγε 35 χρόνια. Και οι LuxLeaks, οι πληροφοριοδότες στη LuxLeaks, καταδικάστηκαν μάλιστα τώρα τελευταία. Είχαμε πάει και με την Βιρτζίνια στο στρατόπεδο, στο έξω από το δικαστήριο, όπου κάναμε μια διαμαρτυρία. Είχαμε πάει στο Λουξεμβούργο για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά τελικώς, παρότι πήγαμε εκεί, καταδικάστηκαν, ενώ κανονικά από αυτές τις μαρτυρίες, από αυτές τις αποκαλύψεις, τα κράτη κερδίζουν χρήματα. Δηλαδή από τη λίστα Φαλτσιάνη, εδώ τη λέμε λίστα Λαγκάρντ, για να μην ξεχνιόμαστε, να μην ξεχνάμε την κυρία Λαγκάρντ, έχουν βγάλει τα κράτη πάρα πολλά χρήματα. Κανονικά δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να τους έχουμε ήρωες. Και εδώ τους κυνηγάνε, τους βάζουν φυλακή, παθαίνουν αυτά που έπαθε ο Ρούντολφ. Και η δεύτερη κατηγορία είναι, πέρα από τους πολιτικούς, είναι και αυτοί ακριβώς οι οικονομικοί whistleblowers που αναφέρονται σε φορολογικά και εγκλήματα, σε ψεύλημα βρώμικου χρήματος, σε φοροαποφυγή και σε φοροδιαφυγή, που είναι ένα τεράστιο, το μεγαλύτερο κοινωνικό έγκλημα. Γιατί πράγματι, αν τα λεφτά αυτά κατάφεραν τα κράτη να τα μαζέψουν, δεν θα είχαμε ούτε χρέη, ούτε όλα αυτά τα οποία τυρανούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά και τη χώρα μας ειδικότερα αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μαζί με τους συνεργάτες μου, οργανώσαμε ένα φεστιβάλ ταινιών τεκμηρίωση αλλά και κινηματογραφικών ταινιών στις Βρυξέλλες, σε ένα κινηματογράφο, ένα Σαββατοκύριακο, και μετά είχε το οποίο πήγε πολύ καλά και παρουσιάσαμε δύο ταινίες για τον Ρούντολφ. Έχουν βγει δύο, τώρα γίνανε τρεις
There are three documentaries now. Τώρα έχουν γίνει τρία ντοκιμαντέρ πάνω στην περίπτωσή του. Παρουσιάσαμε τα δύο στις Βρυξέλλες και ήταν πολύ καλή η πρόταση και αμέσως την έκανα αποδεκτή από το Ινστιτούτο Πουλατζάς που είχε την ιδέα και την πολύ καλή πρωτοβουλία να μεταφέρουμε αυτό το φεστιβάλ, το μίνι φεστιβάλ, εδώ είναι ακόμα πιο μίνι, είναι πολύ μίνι, αλλά δεν έχει σημασία, στην Ελλάδα και θα το κάνουμε το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη για μία μέρα. Λοιπόν, τα θέματα έχουμε ζητήσει, όπως είπε και η Βιρτζίνια, έχουμε ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητήσει από την Επιτροπή να βγάλει οδηγίες για τους whistleblowers. Αυτοί οι οδηγίες πρέπει να αφορούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην αφήνουν παράθυρα να ξεφεύγουν από μία χώρα σε άλλη οι αρχές, αποδίδοντας κατηγορίες που ισχύουν στη μία χώρα αλλά δεν ισχύουν στην άλλη κτλ. Να υπάρξει ένας κοινός ορισμός στην whistleblowers, γιατί τώρα στην Γερμανία θεωρούν whistleblowers αυτούς που θα μιλήσουν για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κάθε χώρα έχει τα δικά της στοιχεία, να υπάρχουν επίσης και αποτελεσματικά κανάλια, έτσι ώστε να μπορούν να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν τις πληροφορίες. Διότι μετά από αυτά που έχουν πάθει οι whistleblowers, και γι' αυτό το κάνανε, γι' αυτό τους τιμωρήσανε τόσο ακριβά, γιατί την πλήρωσαν τόσο ακριβά, είναι ακριβώς για να μην τολμήσουν άλλοι να κάνουν την ίδια δουλειά. Και γι' αυτό ακριβώς ο τελευταίος μεγάλος whistleblowers, δεν το ξέρουμε, είναι ένας ο οποίος εμφανίζεται με το ψευδόνυμο John Doe, αφορά τα Panama Papers, τα οποία αυτή τη στιγμή ερευνούμε και αφορούσε μια πολύ μεγάλη υπόθεση με offshore εταιρείες που πέρναγαν μέσα από μια παναμέζικη εταιρεία δικηγόρων, εξού και το όνομα Panama Papers. Και μιλάμε για μόνο μια δικηγορική εταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλές δικηγορικές εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά, μάλιστα στο ντοκιμαντέρ, όπως τα είδατε. Ενδεχομένως, παίρνει ένα τηλέφωνο και βρίσκει. It was just with a phone call, right? Yeah, very easily. I mean, it's that was one in that was one with Panama. But you know, in Switzerland, we have about 1,300 lawyers, tax lawyers, working on offshore issues. This is a big business model, and they are not made responsible for what they do. Τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Panama Papers. Το τι έχουμε ακούσει όσοι συμμετέχουμε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχονται και λένε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έγινε κάτι στη Γερμανία. Στη Γερμανία πήγανε κάτι δημοσιογράφοι σε μία πολυκατοικία που κατά σύμπτωση εντός εισαγωγικών υπήρχαν η έδρα 600 εταιριών γραμματοκιβωτίων, όπως λέμε, δηλαδή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα εταιρείες. Τυρίδες. Αλλά που είχαν έδρα τους τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, το κτίριο, όπου αυτό ήταν για πει ακόμα. Δηλαδή πήγαν οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα και πήγαν να επισκεφτούν αυτές τις εταιρείες και δεν ήταν. Ήταν ένα για πει που φτιαχνόταν ακόμα. Και είναι ένα πολυδέδαλος μηχανισμός, τρομερά δυνατός, με χιλιάδες διεξόδους διαφυγής και με πάρα πολύ οικονομική δύναμη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται πολύ συστηματική δουλειά. Εμείς το έχουμε ανάγκη, περισσότερο ίσως και από άλλη χώρα. Να σας πω κάτι τελειώνοντας, ότι το σκάνδαλο Novartis, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από το σκάνδαλο της Siemens. Το σκάνδαλο της Siemens has been the biggest financial scandal in Greece since the 30 years. Μπορεί Novartis να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο ακόμα και από τη Siemens. Είναι εμπλεγμένοι δύο τέως πρωθυπουργοί. Δύο, όχι ένας, δύο τέως πρωθυπουργοί. Και επίσης αρκετοί υπουργοί. Και ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Λοιπόν, αυτό κινείται με βάση δύο
whistleblowers, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αμερικανικές αρχές. Έχουμε ανάγκη για στην Ελλάδα να προχωρήσουμε γρήγορα στην νομοθέτηση ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου νόμου προστασίας των whistleblowers. Αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό και για τη δικιά μας τη δουλειά ως Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εκείνη που θα προχωρήσει σε τέτοιου είδους αποτελεσματικά μέτρα θα τιμηθεί και θα διαφημιστεί επαρκώς σε μια στιγμή που έχει οριμάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και στη συντηρητική παράταξη, η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους προστασία των whistleblowers. Εμείς θέλουμε πολύ αποτελεσματική προστασία, να μην υπάρχουν παράθυρα. Αυτό μπορούμε να το δώσουμε ένα εθνικό νόμο και έτσι να υπάρξουμε ένα καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη και να το χρησιμοποιήσουν και άλλες χώρες και επίσης να ενσωματωθεί μέσα στην ευρωπαϊκή στην ευρωπαϊκή οδηγία που περιμένουμε και θέλουμε να ψηφίσουμε για την προστασία των whistleblowers σε όλη την Ευρώπη. Αυτά ήθελα. Ευχαριστώ.